Ξαναβρισκόμαστε μετά από 5 μήνες οι φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου των Εγώνα. Είναι η πρώτη εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Σύλλογος μαζί με την Εφορία Αρχαιοτήτων της Βέρειας. Η τελευταία μας εκδήλωση ήταν ακριβώς στο σημείο αιχμής, ακριβώς πριν κλειστούμε μέσα με την εκδρομή της στην Αντιόχεια και τη Σελεύκια Πιερία, που περάσαμε εξαιρετικά ωραία. Ελπίζω ότι αισθάνεστε όλοι ασφαλείς και για να που ήρθατε, και φρόντισε η εφορία να πάρει όλα τα μέτρα, γιατί όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση τις τελευταίες μέρες, δείχνει ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε κάθε εκδήλωση. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Ολιόλιος, θα μας κάνει μία, η ομιλία του είναι πάρα πολύ επίκαιρη, διότι επιδημίες και πανδημίες ταλάνιζαν την ανθρωπότητα από καταβολής κόσμου, και θα μιλήσει για μια η οποία είναι στις αρχές του 20ου αιώνα. Ελπίζουμε ότι λόγω του θέρους που ευνοεί αυτές τις υπαίθριες εκδηλώσεις, θα οργανώσουμε μέσα στο καλοκαίρι και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για να έτσι κι αλλιώς είναι ένα περίεργο καλοκαίρι, λίγο να είναι και μια ευκαιρία να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Ευχαριστούμε την Εφορία βέβαια για την πάντοτε ισχυρή υποστήριξη που δίνει στο Σύλλογο, και ο Σύλλογος βέβαια με τη σειρά του, και ελπίζω να περάσουμε ένα ευχάριστο και επικοδομητικό βράδυ. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, σε συνέργεια με τον Σύλλογο των Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου των Εγών και του δικτύου αυτού, μετά από 5 μήνες μουδιασμένους, κάνει την πρώτη της υπαίθρια εκδήλωση ανοιχτή προς τον κοινό, με ένα θέμα σχετικό για το λόγο για τον οποίο ήμασταν μουδιασμένοι. Πριν όμως, σιγά σιγά επαναφερόμαστε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Ανοίξαμε τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους του Ανακτόρου και Θεάτρου των Εγών, του Νυμφαίου και του Θεάτρου της Μίεζας. Έχουν ανοίξει τα μουσεία μας με ειδικούς όρους, και από σήμερα μάλιστα 2 κορυφαία και εμβληματικά μνημεία της Βέρειας, η Παλαιά Μητρόπολη και το μνημιακό συγκρότημα του Αγίου Παταπίου, εκτός βεβαίως της κρύπτης, είναι ανοιχτά για το κοινό σε θερινό ωράριο, δηλαδή 8 με 8, εκτός της Τρίτης που είναι 12-8. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις ανοιχτές στους ανοιχτούς μας χώρους, όπου είναι δυνατόν, και ελπίζω να ξαναβρεθούμε όλοι εκεί. Το σημερινό μας θέμα, το οποίο θα παρουσιαστεί από τον συγγραφέα, ιστορικό και δικηγόρο κύριο Γιώργο Λιόλιο, αφορά την τελευταία πανδημία που μας ταλαιπώρησε. Η γιαγιά μου μάλιστα τη θυμάται, ήταν μικρό κορίτσι. Είναι η λεγόμενη ισπανική γρήπη. Εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα για το θέμα. Αυτό που θέλω μόνο να πω ως σχόλιο είναι το ότι οι πανδημίες, οι επιδημίες και η γραφή ή η μαρτυρία αυτών σε όλη την ιστορία, από το Θουκυδίδη μέχρι τον Καμί ή μέχρι τους ιστορικούς του Βυζαντίου και μέχρι τώρα, που θα μας τα πει και ο Γιώργος, δεν ήταν απλά ένα ιστορικό ή ιατρικό φαινόμενο, αλλά είναι κυρίως ανθρωπολογικό. Οι πανδημίες θέσανε υπό αίρεση τα θεμέλια της κοινότητας και της κοινωνίας. Δηλαδή, πάντοτε αυτό που οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες σκεφτόντουσαν ως τάσεις, δηλαδή τη διάλυση της κοινωνίας, συνέβαινε υπό εξαιρετικές συνθήκες σαν και αυτές που ζούμε εμείς. Οπότε είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τις προϋποθέσεις με τις οποίες είμαστε συγκροτημένοι ως μέλη μιας κοινότητας ή μιας κοινωνίας. Καλώ τώρα τον κύριο Λιόλιο να μας αναπτύξει το θέμα του. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, οφείλω να διευκρινίσω εξ αρχής ότι η πραγμάτευση που επιχειρώ απόψε είναι πρωτόλια και θα ήταν σίγουρα πληρέστερη ως προς το εύρος της αν είχα μεγαλύτερη πρόσβαση σε επιπλέον αρχιακό και έντυπο υλικό. Το οποίο όμως δεν είχα, οπότε με βάση το πτωχό πρωτογενές και κάπως πλουσιότερο δευτερογενές υλικό που αξιοποιήθηκε, σίγουρα δεν μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε ασφαλή δεδομένα και συνεπώς είναι αδύνατο, άρα ισχνό, κάθε εξαγόμενο συμπέρασμα. Δυστυχώς, στην εξεταζόμενη εποχή, δηλαδή οι δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, και δεν θα μιλήσω μόνο για την Ισπανική γρίπη, αλλά και για άλλες επιδημίες, στην Βέλεια δεν κυκλοφορούσε εφημερίδα. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, όπως λόγω χάρη την περιοχή της Κοζάνης, όπου έχουμε ένα πλούσιο υλικό για την περίοδο αυτή, η πρώτη εφημερίδα, όπως ίσως γνωρίζετε, ο Αστήρ της Βέλειας κυκλοφόρησε στην Βέλεια μόλις το 1924. Επιπλέον δε ένα πολύ σπουδαίο αρχαιακό υλικό, οι λεξιαρχικές πράξεις θανάτου του λεξιαρχείου της Βέλειας, της συγκεκριμένης περίοδου, και οι οποίες θα μας έδιναν μια εξαιρετικά ικανοποιητική και ποιοτική και στατιστική εικόνα, δυστυχώς δεν σώζονται. Απέστε φάμε εν μπέλο, λίμπερα νος ντόμινε. Αυτή είναι μια καθολική προσευχή του 16ου αιώνα που μας λέει τι, από την Πανόλη, το λοιμό και τον πόλεμο, λύτρωσέ μας Κύριε. Αυτή η προσευχή του 16ου αιώνα συνοψίζει τους κύριους παράγοντες θρησιμότητας σε όλη την πρώιμη νεότερη περίοδο, δηλαδή από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα. Περισσότερο τρομακτικές και από τον πόλεμο ήταν οι επιδημικές νόσοι, ενώ κάποιες από αυτές, όπως ο τύφος, ο τυφοειδής πυρετός, ο ιός της γρίπης και η ανεμοβλαγιά, αποδείχθηκαν φωνικότερες από ό,τι η Πανόλη που αποτελούσε το σταθερό, μακροχρόνιο φόβητρο των Ευρωπαίων από άκρη σ' άκρη της Υπήρου. Και όπως σε κάθε επιδημική νόσο, τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονταν ήταν η απομόνωση των μολυσμένων περιοχών, η απομάκρυση του πληθυσμού, η διακοπή του εσωτερικού και του εξωτερικού εμπορίου και άλλα μέτρα βέβαια, και επειδή τις εποχές εκείνες οι μέθοδοι προστασίας δεν βασίζονταν σε επιστημονικά επαρκή γνώση της νόσου, η πιο αποτελεσματική μέθοδος που επιλεγόταν ήταν πια η διακοπή του θαλάσσιου εμπορίου, ώστε να κατορθώσουν την ανάσχεση της γεωγραφικής εξάπλωσης της νόσου. Και όπως θα ήταν αναμενόμενο, η Πανόλη και άλλες λοιμώδεις νόσοι σε εποχές αυτές είχαν έναν βαθιά ταξικό χαρακτήρα, καθώς έπληκταν κατά βάση τα φτωχότερα στρώματα των πόλεων, τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, υποσιτισμένα και δίχως οικονομικά μέσα μετοίκησης από τις μολυσμένες περιοχές, σε αντίθεση με τους πλούσιους και τους αξιωματούχους. Χαρακτηριστικά έγραφε στο ημερολόγιο του ένας αστός της Τουλούζ το 1861 ότι η μόλυνση πλήττει πάντοτε και αποκλειστικά τα φτωχά άτομα. Αποτελεί θεία βούληση. Οι πλούσιοι προστατεύονται από τη θεία βούληση. Και για να έρθουμε πιο κοντά στα καθ' εμάς, τον 19ο αιώνα, αλλά και ακόμα και στην πρώτη 20η του 20ου αιώνα, οι ιατρικές γνώσεις της εποχής ήταν ελάχιστες και η ανυπαρξία μικροβιολογικών ελέγχων και εξετάσεων δημιουργούσαν σύγχυση ως προς την πραγματική ταυτότητα των επιδημικών νόσων, και γι' αυτό ορισμένες αναφορές που γίνονται κατά καιρού στα κείμενα για επιδημίες Πανόλης ίσως να μην αφορούν τη συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά κάποια άλλη, όπως για παράδειγμα μια άλλη δημοφιλή επιδημική νόσο, όπως ήταν ο τύφος. Ο 19ος αιώνας ξεκινά στην Ελλάδα με μια επιδημία Πανόλης τον Απρίλιο του 1801 και την ίδια χρονιά χτυπά και τη Θεσσαλονίκη, πλήττοντας κυρίως την αγορά και φυσικά τις φτωχές συνοικίες των Εβραίων περιοδικά για περίπου 3 χρόνια. Από το 1804, ο κίτρινος πυρετός, γνωστή ως αρρώστια της Ισπανίας, ξεκινά από πληρώματα εβραίκων καραβιών,
και ξαπλώνεται ως την Αλβανία, ενώ νέες επιδημίες σημειώνονται κάθε χρόνο με διάφορες μορφές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές από άκρους άκρους στην σημερινή ελλαδική επικράτεια, μέχρι τα παράλια της Ιωνίας και την Κωνσταντινούπολη, ενώ ως το 1838-1839, οπότε έχουμε τις τελευταίες αναφορές για Πανόλη, στη Θεσσαλονίκη, το Διδυμότυχο και το Πύλιο. Η φωνικότερη και με μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση επιδημία που έπληξε ωστόσο την σημερινή ελλαδική επικράτεια ήταν η χολέρα που έκανε την εμφάνισή της στον Πειραιά το 1854 και έπληξε ακολούθως στην Αθήνα και τη Σύρο με πάνω από 3.000 θύματα. Εξαιτίας της δρυμίας εξάπλωσης της νόσου, η διοίκηση των περιοχών που παρέμεναν υπό Οθωμανική διοίκηση μόλις από τα μέσα του 19ου αιώνα ξεκίνησε να λαμβάνει κάποια υγειονομικά μέτρα. Ωστόσο και άλλες μεταδοτικές ασθένειες, όπως η λύσα, η λαρά, η οστρακιά, η λιφθερίτιδα, ο τύφος, η ευρωγιά, η ελονοσία, η φυματίωση και άλλες λιγότερο φωνικές, εξακολουθούσαν να μαστίζουν σταθερά πόλεις και ύπαιθρο. Τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, ο Πειραιάς αλλά κυρίως η Θεσσαλονίκη είναι οι πιο δημοφιλείς πύλες εισόδου μεταδοτικών και επιδημικών νόσων στον ελλαδικό χώρο ως πύλες άλλωστε του θαλάσσιου εμπορίου. Στη Θεσσαλονίκη, η οποία μαστιζόταν ανέκαθεν από μια πυκνή σειρά επιδημιών χολέρας και πανούκλας, το 1783 βιώνει την πιο φωνική επιδημία. Οι συγγραφείς αναφέρονται στην πανούκλα, αλλά πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για τον τύφο που μεταφέρεται από τους ψήλους των ποντικιών ή ακόμα χειρότερα από τις ψήρες. Η νόσος εκδηλωνόταν με πυρετό, ο οποίος επανερχόταν 2 και 3 φορές μέχρι τελικής πτώσης των ασθενών. Ακόμη και τα πιο υγιή άτομα ήταν ευάλωτα. Ελάχιστοι ήταν οι Θεσσαλονικείς που δεν προσβλήθηκαν. Οι πληροφορίες μιλούν για αποδεκατισμό της πόλης με χιλιάδες νεκρούς. Όλοι οι γιατροί της πόλης είτε είχαν ήδη πεθάνει, είτε ασθενούσαν, είτε είχαν φροντίσει να εγκαταλείψουν την πόλη μαζί με άλλους κατοίκους της. Μέρος των φυγάτων κατευθυνόταν στα νησιά, πιθανόν στις βόρειες Ποράδες, και οι υπόλοιποι στη Βέρεια. Ανάμεσα στους τελευταίους που κατέφυγαν στη Βέρεια ήταν και η οικογένεια του Άγγλου προξένου Άμποτ. Αυτή είναι και η μοναδική αναφορά στην Βέρεια της εποχής. Η Θεσσαλονίκη και η Βέρεια εμφανίζονται στο επιδημιολογικό σκηνικό δυναμικά εξαιτίας της χολέρας που ενσκύπτει το 1911, την παραμονή των Βαλκανικών πολέμων. Προφανώς, διάφορες επιδημικές νόσοι μαστίζουν περισσότερο ή λιγότερο φωνικά τις δύο πόλεις και την ευρύτερη περιοχή στον ενδιάμεσο χρόνο, χώρο και χρόνο. Αλλά η απουσία τεκμηρίων και πληροφόρησης, ιδιαίτερα για την Βέρεια και την ενδοχώρα της, δεν μας επιτρέπει οποιαδήποτε υπόθεση. Οι ελάχιστες αναφορές στη Βέρεια προέρχονται από δημοσιεύματα της εφημερίδας Μακεδονία και κάποιες αφηγήσεις πρωταγωνιστών κατά την απελευθέρωση της πόλης τον Οκτώβριο του 1912. Και μέσα από αυτά μπορούμε να εικάσουμε την ανησυχία και το κλίμα της εποχής. Η Βέρεια στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αλλά και αργότερα βέβαια, εξακολουθούσε να είναι μια τυπική Οθωμανική πόλη της Βαλκανικής, με έντονο τον ανατολικό χρώμα και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, όπως συμβίωναν χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Τσιγκάνοι, Τουρκαλβανοί και λίγοι Σλάβοι. Μια πόλη των 15.000 περίπου κατοίκων πνιγμένη στο πράσινο και τα άφθονα νερά. Μια πόλη με δημοτομία εντελώς τουρκική, όπως την περιγράφει ένας Έλληνας περιηγητής των αρχών του αιώνα, και ο οποίος συνεχίζει λέγοντας: «Αξίζει να ρίξει κανείς μια ματιά εις τους μαχαλάδες της Βερίας. Δεν θα είδε ούτε μέγαρα με ουρανοξύστας, με σέρες και με κιόσκια, ούτε δρόμους ασφαλτοστρωμένους, ούτε πεζοδρόμια. Απέναντίας χάνεσαι μέσα σε στενά σοκάκια και κάθε στιγμή εμποδίζεται το βήμα σου από τις ανομαλίες που παρουσιάζουν τα γκαλβερίμια, τα περίφημα αυτά ανατολικά λιθόστρωτα, σπίτια δεξιά και αριστερά, χωρίς κανένα ρυθμό και ομοιόμορφα, σαν να βρέθηκαν έτσι, κατά τύχη, σπαρμένα το ένα εδώ και το άλλο εκεί. Κτισμένα τα περισσότερα από μεγάλες πορώδεις πέτρες, με πολλά παράθυρα μικρά που μοιάζουν σαν φεγγίτες, σιδηρόφρακτα πάρα πολλά, με χρωματισμούς χτυπητούς γαλάζιους ή πράσινους, με διάφορα κεντήματα λουλουδιών σαν Γκρέκες Αττικές. Είναι σχεδόν αδύνατο να περάσουν ηλιοακτίνες μέσα στους στενούς αυτούς δρόμους, που δεν μπορούμε να πούμε πως μας δίνουν την παραμικρή ιδέα δρόμου.
Μέσα του λιθοστρώτου περνάει ένα βλάκι που τρέχουν τα διάφορα νερά των σπιτιών. Σε πολλά σημεία βλέπει κανείς και ένα τετράγωνο στόμα υπονόμου, ανοιχτό μέρα και νύχτα. Ενώ ένας άλλος περιηγητής, την ίδια περίοδο, περιγράφει τον οσόδας κλίμα της πόλεως, αφενός μεν ένεκα των ελών της Περιάδος, αφετέρου δε ένεκα του ακαθάρτου ύδατος, διού αρδεύεται η πόλης. Ναι μεν υπάρχει ύδρο διαυγές και ελαφρών, αλλά είναι έναν τέταρτον της ώρας μακράν της πόλεως. Εν τούτης, χάριν της υγείας των μεταφέρουσι προς πόσιν μόνον το ύδωρ τούτο. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η πόλη την περίοδο εκείνη στερούνταν από αποχετευτικού δικτύου, το οποίο θα αποκτήσει δεκαετίες αργότερα, έτσι, ενώ και η χρεοδότηση των κατοίκων, των κατοικιών θα ξεκινήσει μόλις μετά το 1924, όπως και η ηλεκτροδότησή της. Το 1911 η Βέρεια, πέραν κάποιων επιστημόνων ή πρακτικών ιατρών, καθώς και ελαχίστων φαρμακοποιών, στερείται οποιασδήποτε υγειονομικής δομής. Το πρώτο ας πούμε νοσοκομείο στη Βέρεια ιδρύθηκε το 1908 από τη φιλόπτωχα αδελφότητα κυριών Βέρειας για την περίθαλψη πτωχών κατοίκων. Στην αρχή με μόλις 3 κλίνες και στη συνέχεια με περισσότερες, καταβάλλοντας στο σωματείο όλα τα έξοδα συντήρησής του. Μετά την απελευθέρωση της Βέρειας, το μικρό αυτό νοσοκομείο με έξοδα πάλι της φιλοπτώχου μετατράπηκε σε στρατιωτικό έως τα τέλη του 1919, οπότε σταμάτησε η λειτουργία του και σε αυτό θα αναφερθώ παρακάτω. Πάμε λοιπόν. Την Παρασκευή 12 Αυγούστου του 1911 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έφτασε τους 36 βαθμούς υποσκίαν. Ο φόβος της χολέρας ασθένειας που έπληκε ήδη την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και το μοναστήρι ήταν αχνός. Στο τελευταίο όμως δεκαήμερο του Αυγούστου η ασθένεια αρχίζει να διαδίδεται στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Η ασθένεια θεωρείται ότι προέρχεται από ταξιδιώτες από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και από στρατιώτες που διακομίζονταν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης από διάφορες περιοχές, προσβεβλημένοι ήδη από τη χολέρα. Η ανησυχία των κατοίκων και των αρχών αυξήθηκε κατακόρυφα. Οι τοπικές αρχές κάτω από την διαφαινόμενη απειλή άρχισαν να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, σπέβδοντας να ζητήσουν οικονομική και φαρμακευτική ενίσχυση από την Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν ακόμη υπό Οθωμανική διοίκηση. Παράλληλα, πραγματοποίησαν βακτηριολογικές αναλύσεις στις υδροδοτικές πηγές της πόλης και εξέδωσαν ανακοινοθέντα για την πρόληψη και προστασία των πολιτών. Στους κατοίκους επικρατούσαν φαινόμενα ιστερίας. Το φαρμακευτικό υλικό της πόλης σύντομα αναλώθηκε, ενώ πολλοί κατέφευγαν σε παραδοσιακές λύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της ασθένειας. Η διάδοση της ασθένειας δεν άρχισε να λάβει χαρακτήρα επιδημίας. Τα κρούσματα συνεχώς πλήθαιναν και οι πρώτοι θάνατοι ενέτειναν ακόμη περισσότερο την ανησυχία των πολιτών. Το ζήτημα της επιδημίας αποτελούσε κυρίαρχη είδηση στις εφημερίδες της πόλης και οι αρχές με δημοσιεύματα και ανακοινώσεις επιχειρούσαν να καθησυχάσουν το κοινό αίσθημα. Οι κάτοικοι πολιορκούν τα φαρμακεία αλλά και τα κονιακοπολία της πόλης. Είχε διαδοθεί στην πόλη τότε ότι το φάρμακο ήταν το κονιάκ. Κάτι ξέρει ο Μιλόν. Οι υπάλληλοι της Δημαρχίας μαζεύουν και πετούν στην θάλασσα από τα ηχθυοπολία όλα τα ψάρια. Άλλα συνεργεία γύριζαν τα περοπολία και ρίχναν τα νοπά οπορικά και φρούτα μέσα σε κάρα μαζί με πετρέλαιο. Η λειτουργία σχολείων και εργοστασίων απαγορεύτηκε. Το υγειονομικό δελτίο της 28ης Αυγούστου ανέφερε 23 θανάτους από χολέρα και 27 κρούσματα σε εξέλιξη. Η ασθένεια χτυπούσε όλη την πόλη. Είχε όμως ιδιαίτερη προτίμηση στις πυκνοκατοικημένες, οι φτωχές εβραϊκές συνοικίες Ρογκός, Αγίας Σοφίας και στην περιοχή γύρω από τη σημερινή Διαγώνιο. Στα χωριά γύρω από τη θάλασσα επικρατεί πανικός και οι κάτοικοι κλείνουν την πόρτα στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές παίρνουν σπασμωδικά μέτρα. Κλείνουν τις πηγές του Γεννησού, δηλαδή του υδροδοτικού δικτύου που ερχόταν από τα δυτικά στην πόλη, με την υποψία ότι το μικρόβιο διαδίδεται με το νερό αυτό. Ως τις 9 Σεπτεμβρίου έχουμε συνολικά 95 κρούσματα και 62 θανάτους. Οι πλανόδιοι πολιτές, κυρίως Εβραίοι, δεν έχουν πόρους ζωής. Γλιτώνουν τη χολέρα, όχι όμως και την πείνα. Η Δημαρχία απομονώνει στα περίπτερα απομονώσεως, όπως χαρακτηρίστηκαν, τους Σέδες και της Μπάρας, 57 ύποπτα
άτομα για χολέρα. Οι 37 ήταν από τη συνοικία Ρογκός και Φιντίκ. Ελάχιστοι από όσους πραγματικά έπασχαν από χολέρα επιβίωναν στα περίπου 7. Ενώ ο κίνδυνος να προβληθούν υγιείς που μεταφέρονταν εκεί παρά τη θέλησή τους ήταν μεγάλος. Τα μέτρα κρίνονταν επαρκή και τα κρούσματα συνεχίζονται με ρυθμό 5 περίπου την ημέρα. Τα θύματα στην πλειοψηφία τους Εβραίοι. Υπήρχαν ωστόσο και οι χολερόβλητοι στρατιώτες από διάφορα μέρη που διακομίζονταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, αυτό που και σήμερα υπάρχει το 242. Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, καμία συνοικία δεν μένει απρόσβλητη, αν και η μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στις εβραϊκές γειτονιές γύρω από την Εγνατία. Η μικρότερη αναλογία και ο χαμηλότερος αριθμός κρουσμάτων εκδηλώνονται που φυσικά στην αεροκατοικημένη περιοχή των Εξοχών, η οποία συγκέντρωνε εύπορο πληθυσμό, κατά πλειοψηφία χριστιανούς Έλληνες. Χαμηλότερο αριθμό και συχνότητα παρουσιάζει και η βόρεια ζώνη, κατοικούμενη από μουσουλμανικό πληθυσμό. Μια από τις πλέον χολερόβλητες περιοχές ήταν εκείνη της Αγίας Σοφίας. Τα κρούσματα μέρα με τη μέρα συνεχώς αυξανόταν, γεγονός που οδήγησε πολλούς Θεσσαλονικείς στην ενδοχώρα ήδη από τον Αύγουστο του 1911. Όμως οι κάτοικοι των χωριών, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αρνούνταν, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και με τη βία, να τους φιλοξενήσουν, ενώ πολλοί Εβραίοι της πόλης επιχειρούν να βρουν καταφύγιο στην πιο υγιεινή Βέρεια. Ωστόσο, οι ειδήσεις για την εξάπλωση της επιδημίας είχαν ήδη διαδοθεί μέσω του τύπου και των ταξιδιωτών, με αποτέλεσμα η μετακίνηση Θεσσαλονικιών πολύ γρήγορα να περιοριστεί εξαιτίας της ανησυχίας των επαρχιών για την εξάπλωση της νόσου. Η Βέρεια εφαρμόζει αυστηρά υγειονομικά μέτρα και την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας υγειονομικού σταθμού πρόληψης μετάδοσης, δηλαδή ένα λιμοκαθαρτήριο της εποχής, για τις εκ Θεσσαλονίκης προελεύσεις σε κοντινό σημείο της σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη. Η απομόνωση Θεσσαλονίκης, ωστόσο, από τα γύρω αστικά κέντρα επηρεάζει και τις τοπικές οικονομίες και τιμές των προϊόντων στην αγορά της Βέρειας, της Νάωσης, της Κατερίνης, αλλά και άλλων πόλεων της ευρύτερης περιοχής, εκτινάσσονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς παρατηρείται έλλειψη σε αρκετά προϊόντα λόγω αδυναμίας τροφοδοσίας της αγοράς. Ενώ η ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης και η ανασφάλεια των παραγωγών και των εμπόρων αναγκάζουν τους επαρχιώτες να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι. Οι κάτοικοι της Βέρειας, οι οποίοι ήδη από τον Ιούλιο του ίδιου έτους αντιμετώπιζαν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα λόγω ασθένειας των λιβαδιών της περιοχής, που φαίνεται ότι είχε προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καλούνταν να εμπλακούν σε νέες οικονομικές περιπέτειες. Ενώ η εξάπλωση της χολέρας και ο φόβος μόλυνσης περιοχών εκτός Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με την έξαρση της νόσου και σε περιοχές του Βουλαϊτίου του Μοναστηρίου, συνετέλεσαν στην ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης των κατοίκων των επαρχιών και στη γενίκευση της οικονομικής κρίσης που έπληξε σχεδόν ολόκληρη τη Μακεδονία. Οι αυστηροί σταθμοί κάθαρσης που θα δημιουργηθούν αφενός στο 67ο χιλιόμετρο σιδηροδρομικής γραμμής από Θεσσαλονίκη προς Βέρεια και αφετέρου στο χωριό Καστανιά, είχαν ως σκοπό να ανακόψουν τη διάδοση της νόσου από τη Δυτική και τη Βόρεια Μακεδονία σε μια πόλη που εξαιτίας του νοσόδους κλίματός της, με κακές συνθήκες υγιεινής, δίχως δίκτυο υδροδότησης, δίχως ηλεκτρικό, μαστιζόμενη από πυκνές τοπικές επιδημίες ελονοσίας, εντερίτιδας, τύφου, παράτυφου και φυματίωσης, και η οποία για τους λόγους αυτούς ήταν εξαιρετικά ευάλωτη στην νόσο. Η συνέπεια για τον πληθυσμό της Βέρειας σε περίπτωση που χολέρα έβρισκε πρόσφορο έδαφος εξάπλωσης θα ήταν ολέθριες, ίσως μεγαλύτερες και από τη Θεσσαλονίκη, καθώς οι παραπάνω παράγοντες και ο ρημοτομικός σχεδιασμός της πόλης θα επέτρεπε τη γρήγορη διάδοσή της. Για το λόγο αυτό, οι αρχές της Βέρειας προτίμησαν να εγκαταστήσουν σταθμούς κάθαρσης σε περιοχές απομακρυσμένες από την πόλη, προκειμένου να μην υπάρχει καμία επαφή με τους ταξιδιώτες από και προς την Θεσσαλονίκη και την Δυτική και Βόρειο Μακεδονία. Μάλιστα, η χριστιανική κοινότητα της πόλης σε μια απέλπιδα προσπάθειά της, όπως καταγράφεται σε σχετικό κώδικα της δεινογεροντίας της χριστιανικής κοινότητας της Βέρειας, για του Μητροπολίτου της Καλίνου Κουδελικάνη, λέξη, επί τη ευλόγω αιτήσει ευσεβών χριστιανών, κατά το φοβερό άκουσμα της ολέθριας επιδημικής νόσου,
ζήτησε από τις Επιτρόπους της Ιεράς Μονής Θυμίου Προδρόμου Βέρειας να μεταφέρουν στην πόλη την κάρα του Αγίου Κλίμεντος, προκειμένου να τελεστούν σχετικές παρακλήσεις και δεήσεις για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας. Ωστόσο, η χολέρα δεν θα αφήσει αλόβητη την Βέρεια παρά τα αυστηρά μέτρα, όπως αφήνει να εννοηθεί η Εφημερίδα Μακεδονία σε ένα δημοσίευμα της 9ης Σεπτεμβρίου του 1911, και είναι αυτό το οποίο βλέπετε και διαβάζετε, η μοναδική σωζόμενη πληροφορία για την εξάπλωση της χολέρας στην πόλη. Η Εφημερίδα Μακεδονία ασχολήθηκε περισσότερο με την αυστηρότητα των σταθμών κάθαρσης που επέβαλε η Βέρεια παρά με τα κρούσματα της νόσου στην πόλη. Και ασφαλώς, εξαιτίας της έλλειψης πληροφοριών, είναι αδύνατη οποιαδήποτε εκτίμηση για τα ποσοστά εξάπλωσης της νόσου στην πόλη. Οι ταξιδιώτες από τη Δυτική Μακεδονία με προορισμό τη Θεσσαλονίκη υποχρεώνονταν να παραμείνουν στο σταθμό της Καστανιάς για διάστημα περίπου 5 ημερών, προκειμένου να υποβληθούν στα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα κάθαρσης. Εν τούτης, η εφαρμογή του παραπάνω μέτρου δημιουργούσε στους ήδη ταλαιπωρημένους ταξιδιώτες επιπρόσθετα προβλήματα, καθώς οι υπάλληλοι του σταθμού πραγματοποιούσαν κατάσχεση και καταστροφή των τροφίμων που μετέφεραν μαζί τους, με τον φόβο ότι είχαν μολυνθεί από τη χολέρα. Οι υποβαλλόμενοι σε κάθαρση Δυτικομακεδόνιας αναγκάζονταν να μείνουν μυστικοί για μέρες, διατρέχοντας τον κίνδυνο να πεθάνουν από σιτία, αναμένοντας να καταφθάσει στο σταθμό ιατρικό προσωπικό από τη Βέρεια. Σύντομα, τα παράπονα και αντιδράσεις των ταξιδιωτών έλαβαν διαστάσεις έντονη διαμαρτυρίας, καθώς η εφαρμογή του μέτρου απέκοπτε ουσιαστικά την επικοινωνία της Δυτικής με την Κεντρική Μακεδονία και έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των ταξιδιωτών. Στα μέσα του Αυγούστου του 1911, δύο οικογένειες από τη Σιάτιστα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη αναγκάστηκαν να διαμείνουν για αρκετές ημέρες στον υγειονομικό σταθμό της Καστανιάς, παραμένοντας νηστικοί για τρεις ημέρες. Τελικά οι αρχές της Βέρειας απέστειλαν στο σταθμό ένα σάκο με τρόφιμα. Ωστόσο, ιατρικό προσωπικό δεν κατέφθασε ποτέ για τις επιθεωρήσεις. Το ίδιο διάστημα 100 οικογένειες από την Κοζάνη παρέμειναν νηστικές για διάστημα 5 ημερών στο σταθμό, κινδυνεύσαντες, εάν δεν απέθαναν εκ της χολέρας, να αποθάνωσαν εκ της πείνης. Ο γιατρός κατέφθασε στην Καστανιά από τη Βέρεια μετά από διάστημα 5 ημερών, μεταφέροντας μαζί του μόνο ποσότητα ασβέστη, ο οποίος τα χρησιμεύει για την κάθαρση, χωρίς οι αρχές να προνοήσουν να προστείλουν και τρόφιμα προς τους εξαθλειωμένους ταξιδιώτες. Όταν έγινε γνωστή η αποκοπή με τον τρόπο αυτό προς τη Θεσσαλονίκη, πολλοί από τους ταξιδιώτες, κυρίως παραγωγοί εμπορευμάτων, που κατευθύνονταν από τη Δυτική Μακεδονία προς τη Θεσσαλονίκη, επέλεγαν να ακολουθούν την πλαγή οδό που οδηγούσε από την Κοζάνη στη Βέρεια μέσω του χωριού Ξηρολίβαδο, μεταβαίνοντας στη συνέχεια από τη Βέρεια στη Θεσσαλονίκη με τρένο. Η Εφημερίδα Μακεδονία καταγγέλει το παραπάνω υγειονομικό μέτρο της Βέρειας ως περίεργο, καθώς ο συγκεκριμένος σταθμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σε κοντινότερη στην πόλη απόσταση, υποδεικνύοντας ως καταλληλότερη τη θέση Μαρίας Βρύση, η οποία πήγε μια μισή ώρα από την πόλη. Η καταγγελία αυτή της Μακεδονίας ασφαλώς καταδεικνύει την έντονη ανησυχία και τον φόβο που κυριαρχούν στους κατοίκους της Βέρειας, καθώς η πόλη θέτει ως πρώτο και βασικό της μέλημα τη διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας και υγιεινής, αδιαφορώντας για τους γείτονες. Τώρα, ας πάμε σε κάτι εύθυμο. Η χολέρα θα υποχωρήσει στις αρχές του 1912, αλλά ένα εύθυμο περιστατικό της επιδημικής κρίσης που συνδέεται με τη Βέρεια θα διασώσει η Εφημερίδα Μακεδονία στις 10 του Γενάρη του 1912. Ένας ξυλουργός και κυνηγός, ο Αθανάσιος Πούλος, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν γνωστός μέθεσος της πόλης, Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ακριβώς το δημοσίευμα. Δείξα συμπτώματα χολέρας κατά την οξύτητα της επιδημίας, εντάφθα ανυρπάγει υπό το πλησίου κάρου της Δημαρχίας. Ελέγχθη τότε και ανεγράφει στο δελτίο της χολέρας και δημοσιεύθη υπό του εγχωρίου τύπου ότι ο Αθανάσιος Πούλος απέθανεν. Ο οποίος όμως υπήρξε η έκπληξη πολλών συμπολιτών μας όταν χθες είδαν τον Αθανάσιον Πούλιον σών και υγεία ζωντανών. Τι συνέβη όμως? Διαρκούς της χολέρας είχε φθημίσει η μέραν τεινά περισσότερο του συνήθους. Και ενώ τρικλίζων περί επάτη, εφεάθμοι υπό δημαρχιακών υπαλλήλων, είτε με σεκλαβώντας αυτόν ως χολεριόντα, τον συνέλαβον. Μάτιν αντέστη, μάτιν ηλθυνής χείρας προς τους δημαρχιακούς υπαλλήλους.
με τις βίας σε ρήφθη στο Κάρον, το οποίο έβαινε ολοταχώς προς τη ορισμένων για τους χωροριώντας οίκημα έξω της πόλεως. Ο Προύδος, ευρεθείς μόνος ευτυχώς εντός του Κάρου, συνήλθε και προβλέπων ότι ο θάνατος ήγγιζε, ο Γάρ Προύδος, απλοϊκός, τα δε περίφημα καταπότια και τα δηλητήρια του οξέα κτλ. Κτλ. Διόν έστελεν εις τας αιωνίως μονάς κατά τας γραίας και τους ηλιακούς μπακάλιδες, η δημαρχία τους χωλουριώντας, ήσαν εις την ημερήσια διάταξη. Και αντί να συστήσει την ψυχή του εις των θεών, απεφάσισε να διαρρήξει την θύραν του Κάρου. Και Ταύρος ωστόσο Πούλιος, δια το βραχιώνον τον διέριξε την θύραν και πηδήσας εκ του Κάρου έγιναν άφαντος με τα στραπιές ταχύτητος. Αμέσως την επομένη ανεχώρησε εις Βέριαν, όπου μέχρι προχθές διέμεινε. Τι έγινε το χθες με τον Πούλιον εις τα παραδιπλατείαν της ελευθερίας λαϊκά καφενεία και καπηλεία, είναι απερίγραπτον. Ο Πούλιος ζει. Βρε Πούλιο, ζεις ακόμα? Ζω βέβαια, ψάξε με. Και για να σοβαρευτούμε. Παρότι χολέρα υποχώρησε λοιπόν στις αρχές του 1912, επανεμφανίστηκε δρυμύτρη στους κρίσιμους μήνες της απελευθέρωσης Μακεδονίας και της Θράκης στα τέλη του έτους. Η ελληνική διοίκηση, φοβούμενη το κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό από την ενδεχόμενη εξάπλωση λοιμωδών νόσων στο στράτευμα, αναδιοργάνωσε τις υγειονομικές υπηρεσίες του, προσπαθώντας να θωρακίσει το στρατιωτικό δυναμικό με επάνδρωση των υγειονομικών υπηρεσιών του στρατού, με ανθρώπινο δυναμικό καθώς και με φαρμακευτική υποστήριξη. Μετά την κήρυξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, και στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 1912, η επιστράτευση η οποία ακολούθησε δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς αρκετοί έφευγοι αξιωματικοί υγειονομικού απουσίαζαν στο εξωτερικό και άλλοι δεν προσήλθαν εγκαίρως. Αναπόφευκτα λοιπόν τις πρώτες ημέρες του πολέμου, οι υγειονομικές μονάδες παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό. Εκτός των άλλων υπήρχαν και επιπλέον προβλήματα που οφείλονταν είτε στην έλλειψη μεταφορικών μέσων, είτε στην απουσία προηγούμενης εκπαίδευσης του επιστρατευόμενου προσωπικού. Αφού κατάφερε να καλύψει τα κενά και τις ελλείψεις που παρουσιάστηκαν στην αρχική φάση, το υγειονομικό σώμα κατάφερε να διεξάγει με επιτυχία την περίθαλψη πολυάριθμων τραυματιών, την διακομιδή τους αμετώπιστην και τη διατήρηση της υγειονομικής κατάστασης του στρατεύματος σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό. Κατά τη διάρκεια των πολέμων, το υγειονομικό σώμα κλήθηκε να εντοπίσει διάφορα νοσήματα που απειλούσαν τα ελληνικά στρατεύματα. Παρουσιάστηκαν αρκετά μεμονωμένα κρούσματα λοιμωδών νόσων, όπως μηνυγκίτιδας, φυματιώσεως, τυφοειδούς πυρετού, ευλογιάς, καθώς και οξία νοσήματα του αναπνευστικού. Επιπλέον υπήρξαν και κρούσματα ηλαράς. Οι συνέπειες των νόσων αυτών περιορίστηκαν στο ελάχιστο από την άμεση επέμβαση του υγειονομικού σώματος. Η μεγαλύτερη ωστόσο απειλή κατά τους Βαλκανικούς πολέμους ηχούσε στο όνομα και πάλι χολέρα, η οποία θα αποτελέσει τεράστιο κίνδυνο τόσο για τις ελληνικές δυνάμεις όσο και των άλλων βαλκανικών λαών. Η επιδημία της χολέρας πρωτοεμφανίστηκε εκ νέου στον τουρκικό και στον βουλγαρικό στρατό στην περιοχή της Τσατάλτζας. Πριν όμως η χολέρα αρχικά δεν παρουσίασε επιδημική εξάπλωση στον ελληνικό στρατό, καθώς και στις περιοχές που αυτός καταλάμβανε. Επειδή όμως ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου στις ελληνικές δυνάμεις ήταν ορατός, ελήφθησαν από το χειμώνα του 1913 προκαταρκτικά μέτρα για την προφύλαξη του ελληνικού στρατού από τη χολέρα, δίχως όμως τελικά να κατορθώσει να την αποφύγει. Στις 11 Μαΐου του 2013 εμφανίστηκε το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα χολέρα στον ελληνικό στρατό, σε οπλίτη του 5ου Συντάγματος Πεζικού, ενώ τις επόμενες ημέρες παρουσιάστηκαν άλλα 11 ακόμη κρούσματα, με την νόσο να παίρνει μορφή επιδημίας λόγω της ταχύτητας επέκτασής της. Με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων χολέρας, η ελληνική διοίκηση έλαβε περισσότερο δραστικά μέτρα και μεταξύ αυτών τον εμβολιασμό των στρατιωτών και του γενικού πληθυσμού. Και εδώ έχουμε και ένα μοναδικό ευρωπαϊκό φαινόμενο. Το 1900 για την εποχή μιλώ. Το 1913 η υγειονομική υπηρεσία εμβολίασε συνολικά 150.000 στρατευσίμους και σε συνεργασία με πολίτες ιατρούς 350.000 κατοίκους των περιοχών της Μακεδονίας. Μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη της εποχής. Παρόλε τις δυσχέρειες, το έργο της υγειονομικής υπηρεσίας του στρατού κρίθηκε ότι ήταν επιτυχημένο. Με τις δράσεις της, η υπηρεσία αυτή περιόρισε αρκετά τα κρούσματα της χολέρας τόσο στο στρατό όσο και στον άμαχο πληθυσμό.
Ενδεικτικά, για να πούμε και κάποια νούμερα, για να έχουμε και μια εικόνα, τα κρούσματα χολέρα στον στρατό άγγιξαν τα 2.500 άτομα με 515 θανάτους και στον άμαχο πληθυσμό τα 2.700 άτομα με 1.150 θανάτους. Και φυσικά ο ρόλος της υγειονομικής υπηρεσίας ήταν καθοριστικός για την θετική έκβαση και των Βαλκανικών πολέμων. Στην Βέρεια την εποχή αυτή και πριν τη δημιουργία του πρώτου νοσοκομείου εκστρατείας που δημιουργήθηκε εξαιτίας των Βαλκανικών πολέμων, τα συνήθη φάρμακα που χορηγούσαν οι ελάχιστοι επιστήμονες ή πρακτικοί γιατροί της πόλης για την αντιμετώπιση των λοιμωδών και επιδημικών νόσων ήταν το μουρουνέλαιο, το ρετσινόλαδο και η κινίνη ή σουλφάτο για την ελαιονοσία, η οποία ελαιονοσία στην Ελλάδα εξαφανίστηκε περίπου στη δεκαετία του 50. Στη Βέρεια το πρώτο ας πούμε πανδρομένο νοσοκομείο που λειτουργήσε ήταν το στρατιωτικό που δημιούργησε ο ελληνικός στρατός στα τέλη του 1912 και το οποίο είχε την δυνατότητα να διαχειριστεί τις λοιμώδεις νόσους όχι μόνο των στρατιωτών αλλά και του μόνιμου πληθυσμού. Το κεντρικό του τμήμα έχει εγκατασταθεί στο σημερινό Δημαρχείο της πόλης και διάθεται 12 παραρτήματα και μεταξύ αυτών το σημαντικότερο ένα κτίριο στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Ειρήνης. Αυτό το ωραιότατο αρχοντικό που βλέπουμε δίπλα στο τζαμί. Το παράρτημα αυτό είχε την δυνατότητα νοσηλείας 50 έως 55 ατόμων, ενώ στην αυλή του υπήρχε φαρμακείο και βρύση, αλλά και εξωτερική βρύση για τους κατοίκους. Από την άλλη, το πρώην τζαμί που βλέπουμε και στη φωτογραφία και το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται ως κατοικία, χρησιμοποιούνταν ως μαγειρίο και αποθήκη τροφίμων, ενώ το κτίριο ακριβώς απέναντι που εξακολουθεί επίσης να διασώζεται ως αναρωτήριο. Το στρατιωτικό νοσοκομείο της Βέρειας έπαψε τη λειτουργία του το 1919, όπως είπαμε και πιο πριν. Μετά την προσάρτηση της Βέρειας και της Μακεδονίας γενικά στο ελληνικό κράτος, δεν εκδηλώθηκε οποιαδήποτε μέρημνα υγειονομικής φροντίδας του πληθυσμού. Η απειλή επιδημικών και γενικά λοιμωδών νόσων ήταν παρούσα στα επόμενα χρόνια, ενώ το στρατιωτικό νοσοκομείο υποστελεχωμένο πια αδυνατούσε να διαχειριστεί τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, τις οποίες μοιραία επιφορτίζονταν οι λίγοι τοπικοί πρακτικοί ή επιστήμονες ιατροί και φαρμακοποιοί, καθώς και οι πρακτικές ΜΕΣ, μεταξύ αυτών αναφέρομαι και τη Γιουμπού τη Τουρκάλα, που είχε ξεγεννήσει σχεδόν όλη την Βέρεια της εποχής. Η Βέρεια θα αποκτήσει το πρώτο δισοργανωμένο νοσοκομείο μόλις το 1924, το οποίο ίδρυσε το ελληνικό κράτος ως προσφυγικό για τις ανάγκες περίθαλψης των εκατοντάδων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Βέρεια μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Η Βέρεια, πέρα από ένα μεσοδιάστημα απειλής νέας επιδημίας χολέρας και πάλι το 1913, συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις λοιπές λοιμώδεις νόσους εντελώς συμπτωματικά, όπως και στο παρελθόν, με τέτοια σχεδόν μέσα που διέφθεται και στο παρελθόν, μέχρι το 1918, οπότε ενέσκυψε και στη Βέρεια η φωνικότερη πανδημία της νεότερης σύγχρονης εποχής, αυτή της ισπανικής γρίπης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 21 εκατομμυρίων ανθρώπων, ή κατά άλλους υπολογισμούς 50 έως 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η πανδημία αυτή ενέσκυψε στην χειρότερη χρονικά συγκυρία για όλη την Ευρώπη, καθώς μενόταν ακόμη ο επίσης φωνικός πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Εξαιτίας της ονομασίας που επικράτησε, πολλοί κάνουν το λάθος να θεωρούν ότι το κακό ξεκίνησε από την Ισπανία. Στην πραγματικότητα βαπτίστηκε έτσι, επειδή τα ισπανικά μέσα ήταν τα μόνα που έσπασαν τη λογοκρισία που είχε επιβληθεί στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία αποφάσισαν να αποκρύψουν το γεγονός, φοβούμενοι τον πανικό που θα δημιουργούνταν στους ήδη καταρακωμένους πολίτες τους. Το 1918, πριν καλά-καλά κοπάσει ο καπνός από τα πεδία των μαχών, κάπου στην Ανατολική Ασία έπεφταν η πρώτη νεκρή από τη γρήπη. Φαίνεται ότι ο ιός μεταπίδησε από τα πτηνά στον άνθρωπο και στη συνέχεια άρχισε να μεταδίδεται μεταξύ των ίδιων των ανθρώπων. Αρχικά οι γιατροί δεν κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με μια φωνική πανδημία και δεν πρότειναν κανένα προληπτικό μέτρο. Τι μας θυμίζει. Σημαντικό χαρακτηριστικό της ασθένειας ήταν ότι μόλυνε κυρίως νεαρά άτομα, τα οποία συνήθως δεν περιλαμβάνονται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πολλά από τα άτομα που προσβάλλονταν από την γρήπη πέθαναν μέσα σε ένα 24ωρο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αναφέρθηκε το πρώτο κρούσμα στην Ευρώπη τον Απρίλιο του 1918. Ήταν ένας Άγγλος στρατιώτης που υπηρετούσε σε σύνταγμα που βρισκόταν στη Γαλλία. Όσο καιρός περνούσε, τόσο μεγάλο είναι ο αριθμός των θυμάτων.
Και όσο το στράτευμα μετακινούνταν, τόσο εξαπλωνόταν ο ιός, χωρίς ακόμη να γνωρίζει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, τον Μάιο επεκτάθηκε σε όλη τη Γαλλία και στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γερμανία εισήλθε με τους εκμαλώτους που είχαν συλλάβει. Τον Ιούνιο η πανδημία έφτασε στις Ινδίες, τον Ιούλιο στη Νέα Ζηλανδία και τον Αύγουστο στη Νότια Αφρική. Έως τον Ιανουάριο του 1919 η Αυστραλία κατόρθωσε να μην πληγεί λόγω μιας πολύ αυστηρής καραντίνας που εφήρμοσε. Σύμφωνα με καταγραφές, η Ισπανική γρίπη έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1918 και το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στην Πάτρα. Οι φήμες που κυκλοφόρησαν ήθελαν υπεύθυνα για την εξάπλωση της γρίπης στην Πάτρα κάποια πακέτα συσκευασμένου καπνού που έφτασαν μέσω του λιμανιού από τη Θεσσαλονίκη. Λέγεται ότι ο διευθυντής του καπνοκοπτηρίου της Πάτρας και ορισμένοι εργάτες που ήταν παρόντες κατά το άνοιγμα των πακέτων νόσησαν και δύο από αυτούς πέθαναν. Πριν ξεσπάσουν τα πρώτα θανατηφόρα κρούσματα, ο τύπος των Αθηνών αστειευόταν, χαρακτηρίζοντάς την ως επιδημία της μόδας. Επιλέξει. Εάν ακούσει κανείς τους συμπολίτες, θα υποθέσει ότι η περίφημος ισπανική επιδημία ενέσκυψε και στο Ιωστέφανον Άστη. Ο κάθε συμπολίτης, μόλις αισθανθεί γρενόμενος στους ρωθώνας του, από ελαφρών συνάχη ή του πονέσει λίγο το κεφάλι, κολακεύεται να πιστεύει ότι απέκτησε την αξιοπερίεργον αυτή η επιδημία. Κάτι τέτοια κάνει και κάποιοι celebrity στην Ελλάδα. Στο ίδιο πνεύμα, η εφημερίδα των Τρικάλων, για να διασκεδάσει την ανησυχία του κόσμου σε μια περίπτωση βαριάς πνευμονίας, την παρουσιάζει σε ένα δημοσίευμα όχι ως ισπανική γρίπη, αλλά ως βλαχοπνευμονία. Στις 31 Ιουλίου, ωστόσο, αναφέρεται το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα της στην Αθήνα, αλλά το δεύτερο κύμα της γρίπης που ξεκίνησε τον Αύγουστο και κορυφώθηκε τον Οκτώβριο, το μήνα με τα περισσότερα θύματα παγκοσμίως, είναι αυτό που θα εξαπλωθεί παντού στην Ελλάδα. Ένα τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητού της Δυτικής Μακεδονίας στις 4 του Οκτωβρίου του 1918 αναφέρει: «Επιδημία ενέσκεψε μισάπασα την περιφέρεια. Οι κάτοικοι αποθνίσκουν καθεκά στην καταδεκάδας, ιδίως εις τας περιφερίας Γρεβενών, Σερών, Καστορίας και Γαϊλαρίων», εννοούν τα Καϊλάρια. «Εις τα Γρεβενά σήμερα να πέθανουν τρεις χωροφύλακες και ο αντιπασπιστής Κονταξάκης. Το τέταρτον της όλης δυνάμεως της χωροφυλακής έχει προσβληθεί μέχρι στιγμής και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι». Δύο ημέρες μετά, στον τύπο αναφέρονται και οι πρώτες γενικές οδηγίες πρόληψης από το ιατροσυνέδριο. Γαργαρισμός διοξυγονούχου ύδατος και αντισηπτικάς εισπνοάς. Πρέπει να αποφεύγουμε τα σψίξεις, την υπερκόπωση και συγκεντρώσεις παντός είδους και να τηρείται η καθαριότητα των εσωρούχων και των χεριών. Στις 8 Οκτωβρίου τα τηλεγραφήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρουν κρούσματα στα Θρίκαλα, την Άργο Λιδοκορινθία, την Αχαιο Λίδια και την Έτωλα Καρνανία. Τα σχολεία κλείνουν σε Δυτική Μακεδονία, Τρίκαλα και Πάτρα κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Παιδείας. Αν και δεν γίνεται καμιά αναφορά στον τύπο για την γρίπη στην Αθήνα, οι ημερήσιοι θάνατοι διπλασιάζονται. Στις 16 Οκτωβρίου το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι στην Πάτρα υπάρχουν πολλοί θάνατοι, στην Αθήνα όμως η γρίπη δεν έχει επιδημικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά και για λόγους πρόληψης διατάσσεται το κλείσιμο των σχολείων. Μόλις δύο ημέρες μετά επιβάλλονται νέα μέτρα. Κλείνουν αρχικά τα δικαστήρια. Και πάλι. Ακολούθως το πανεπιστήμιο και τα καφενεία. Ενώ στους κινηματογράφους επιτρέπονται μόνο οι μισοί θεατές. Τις ημέρες εκείνες αναφέρονται κρούσματα στον Βόλο, την Άρτα, τον Τύρναβο και τη Λάρισα, με την Πάτρα να συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση με 47 θανάτους την ημέρα και τα Ιωάννινα με 40 θανάτους την ημέρα. Διαβάστε αυτό το δημοσίευμα. Λοιπόν, στις 24 Οκτωβρίου του 18, ο Υπουργός Εσωτερικών Σίμος σχίζει φάκελο τηλεγραφήματος ενώπιον δημοσιογράφων διαβάζοντας τα ευχάριστα νέα. Βρέθηκε το φάρμακο για την ασθένεια. Ο γιατρός Σέιλερ εκ Βιέννης διενέσον σουμπλιμέ, δηλαδή άχνη υδραργύρου,
επέτυχε ελάττωση της θνησιμότητος από 80% στο 0. Οι ενέσεις εφαρμόζονται αμέσως με άριστα, όπως ανακοινώθηκε, αποτελέσματα, όμως οι λίστες των πόλων αυξάνουν και προστίθενται σε αυτές. Ο Πύργος, το Νάπλιο, ο Κάλαμος, τα Χανιά και η Βέρεια. Πώς άραγε έφτασε η ισπανική γρήπη στη Βέρεια? Μα φυσικά δεν υπήρχε άλλος πιο ταχύς και αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης παρά αυτός μέσω του τρένου. Η Βέρεια, ως γνωστόν, συνδεόταν από τα τέλη του 19ου αιώνα σιδηροδρομικώς με τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι, τα κύρια αστικά κέντρα στην ευρύτερη Μακεδονία, καθώς και με μικρότερα αστικά κέντρα. Στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι σύμμαχοι, που είχαν ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, επέλεξαν στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού των συμμαχικών εγκαταστάσεων την Βέρεια ως σταθερό και κυρίως ασφαλή τόπο ανεφοδιασμού και ως διαμετακομιστικό κέντρο λόγω της κομβικής θέσης της πόλης μεταξύ Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, της σιδηροδρομικής σύνδεσής της με τις δύο αυτές πόλεις και της εγκύτητας με τα ελληνοσερβικά σύνορα που ήταν το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων την εποχή εκείνη. Η κατάληψη της Βέρειας ξεκίνησε από τους συμμάχους στις 13 Αυγούστου του 2016 και εκτιμάται ότι στην διετία 1916-1918 στην Βέρεια διέμειναν ή μετακινήθηκαν δύο ελληνικές μεραρχίες, δύο γαλλικές μεραρχίες, ένα σύνταγμα Ζουάβων, Αλγερινών δηλαδή, μικρότερες μονάδες Ινδοκινέζων, οι γνωστοί ως Σαναμίτες, μια ρωσική ταξιαρχία, μια σέρβικη μεραρχία υπηκού και άλλες στρατιωτικές μονάδες μικρότερης δύναμης. Εδώ βλέπουμε ένα σκαρίφημα των Γάλλων και μας δείχνει τη θέση των συμμαχικών εγκαταστάσεων μέσα στην πόλη και εκτός πόλης. Έτσι, στην πόλη, στην διάρκεια αυτών των δύο ετών, διαμένουν ή μετακινούνται αυτές οι μονάδες που προανέφερα, καθώς και μια αλβανική μονάδα, επιπλέον και μια μονάδα Μαροκινών. Τα στρατεύματα αυτά στρατοπεδεύουν σε διάφορα μέρη της πόλης, τα ελληνικά στους παλιούς τουρκικούς στρατώνες, δηλαδή στους ήδη γνωστούς στρατώνες, τα γαλλικά ακριβώς απέναντι, αλλά και στο σημερινό Δημαρχείο της Βέρειας, τα ρωσικά στην περιοχή του συνοικισμού του Προμηθέα και οι αναμίτες στη σημερινή οδό Δικέλα, εκεί που είναι το κτίριο του ΟΤΕ. Είναι συνεπώς πολύ πιθανό η εξάπλωση της νόσου στη Βέρεια να συνδέεται με την παρουσία πολυάριθμων στρατιωτών, Ελλήνων και ξένων, οι οποίοι μετακινούνταν συνεχώς από και προς το μέτωπο του πολέμου ή από άλλες περιοχές των μετόπιστεν. Στη διετία 1916-1918 φαίνεται ότι από την Βέρεια πέρασαν εκατοντάδες στρατιωτών, αλλά κατά κύριο λόγο οι Γάλλοι. Πριν όμως το ξέσπασμα της πανδημίας, η παρουσία των Γάλλων στην Βέρεια ήταν εξαιρετικά ευεργετική για την πόλη από πολλές απόψεις, καθώς η ανάγκη της διευκόλυνσης, της μετακίνησης των στρατευμάτων και των εφοδιασμού των συμμάχων στη Μακεδονική ενδοχώρα είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν στην πόλη και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή σημαντικά κοινοφελή έργα, κυρίως οδοποιίας, αλλά και κατασκευής αντιλιοστασίων, αποξήραση σελών και εκτάσεων που στη συνέχεια παραχωρήθηκαν στους ντόπιους για αγροτική εκμετάλλευση και πολλές άλλες δράσεις. Ενώ από την έναρξη της εγκατάστασής τους δημιούργησαν στον χώρο τους του σταθμού, του σιδηροδρομικού σταθμού, ένα πολύ καλά επανδρωμένο και στελεχωμένο στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο ακόμη και μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου συνέχισε να λειτουργεί στην Βέρεια μέχρι και τον Ιανουάριο του 1919, υπό τη νέα ονομασία όμως Προσωρινό Νοσοκομείο Βέρειας. Μπορεί οι Γάλλοι να έφεραν την νόσο στη Βέρεια, αλλά εκτιμάται ότι χάρη στο νοσοκομείο που δημιούργησαν σε συνεργασία με την Αγγλική Υγειονομική Αποστολή που έδρευε στην πόλη, ωφελήθηκαν και οι κάτοικοι της πόλης και της περιοχής στην περίοδο της έξαρσης της πανδημίας. Καθώς το καλοκαίρι φεύγει, και εδώ βλέπουμε και άλλες φωτογραφίες του στρατιωτικού νοσοκομείου, του γαλλικού νοσοκομείου της Βέρειας, έτσι. Καθώς το καλοκαίρι φεύγει, η επιδημία μπαίνει σε φάση έξαρσης. Μέχρι τον Οκτώβριο αρχίζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, αυτό του θανάτου. Όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες καταλήγουν στα νοσοκομεία και από εκεί στα νεκροταφεία. Η χώρα, όπως και άλλες πριν από αυτήν, συλλαμβάνεται απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει το κακό. Ο ιός προκαλεί γρήπη και στη συνέχεια έρχεται το τέλος με τη μορφή οξέως, φλεγμονώδους πνευμονικού ειδήματος, αιμορραγικής πνευμονίτιδας ή πνευμονίες με οξύ αιμορραγικό ίδημα. Το κιανό χρώμα στο πρόσωπο, τα χέρια και τον λαιμό των θυμάτων δεν αφήνουν περιθώριο για να μπερδευτεί κανείς πια.
Όμως ο πανικός που επικρατεί στα μεγάλα αστικά κέντρα μάλλον δεν φτάνει ποτέ με την ίδια ένταση στην επαρχία. Οι εικόνες από την Ευρώπη και την Αμερική δεν έχουν δε μία σχέση με την ελλαδική πραγματικότητα. Η επαρχία είναι μακριά από την πρωτεύουσα. Τα νέα φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση. Δεν ήταν δεδομένη όπως σήμερα η ταχύτητα στη μετάδοση της πληροφορίας και επιπλέον το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σε συνδυασμό με την άγνοια της νόσου συγκράτησαν τον κόσμο της υπαίθρου και των μικρών πόλεων από καταστάσεις πανικού. Οι άνθρωποι στην Βέρεια, όπως και παντού στην ελλαδική επαρχία, δεν είχαν πάψει τις επαφές τους, κυκλοφορούσαν παντού στην αγορά, τα καφενεία, τα παντοπολία, τα γραφεία, τα υποδηματοπία, στις βρύσες και τις γειτονιές όπου συναντιόνταν οι γυναίκες και στους ναούς. Στην Βέρεια, τα ημερολόγια των Γάλλων που έχουμε στη διάθεσή μας αφήνουν να εννοηθεί ότι επικρατούσε η ίδια κατάσταση όπως σχεδόν παντού στην ελλαδική περιφέρεια. Ειδικά οι γλεντζέδες Γάλλοι κυκλοφορούν αδιάκοπα στην πόλη, φωτογραφίζουν και φωτογραφίζονται μεταξύ τους ή με ντόπιους. Η τήρηση των αποστάσεων ή η λήψη στοιχειωδών μέσων αυτοπροστασίας έχουν πάει περίπατο. Στις 14 Ιουλίου τα γαλλικά στρατεύματα απαθανατίζονται να γιορτάζουν την ημέρα της Βαστήλης, τη γαλλική εθνική γιορτή, στην πλατεία Ορολογίου με στρατιωτική παρέλαση, μουσική και σημειοστολισμό. Ο Αμάμπλ Μπενουά, ο ζωγράφος, την περίοδο αυτή στείλει το καβαλέτο του σε διάφορα σημεία της πόλης και ζωγραφίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άλλοι Γάλλοι παίρνουν σβάρνα τα καφενεία, τρώνε και πίνουν στα καπηλιά και φλερτάρουν αδιάκοπα. Εμεροδιστάζουν εν μέσω πανδημίας να ιδρύσουν και έναν οίκο ανοχής, τον οποίον περιγράφει στο ημερολόγιο του ο Ζιλ Γκουφέν. Ας το ακούσετε. Μας είναι αδύνατο να αποσιωπήσουμε μια από τις χαρές της Βέρειας. Το στρατιωτικό μπουρδέλο του Λόχου, που λειτουργεί υπό το ανεκτικό βλέμμα της στρατιωτικής αρχής και της υπηρεσίας υγείας. Ένα είδος παγανιστικού ναού της ξεσκέπαστης αρετής και της ολόγινης αλήθειας κατοικείται από 10 ιερείες. Ο ζήλος τους μπορεί να συγκριθεί μόνο με το εύρος των ιδεών τους και το βάθος των πεποιθήσεών τους. Δέχονται πλήθος επισκεπτών, τους οποίους μετατρέπουν σε υπηρέτες της λατρείας τους, αφού πρώτα βεβαιωθούν για την ακαμψία των αρχών τους. Μια δημιουργία αυστηρών αστιφυλάκων συντονίζει το κύμα των πιστών και μεριμνά ώστε το στράτευμα να μην συμπέσει με τις ώρες επίσκεψης αφιερωμένες στους βαθμοφόρους, γιατί οι τιμές δεν είναι φυσικά ίδιες. Η παρουσία ωστόσο αναμητών και ζουάδων με την εξωτική όψη τους τροφοδοτεί από την άλλη εν μέσω συγκεκριμένων πληροφοριών για την προέλευση της νόσου την λαϊκή φαντασία των κατοίκων της Βέρειας με υποψίες και φοβίες καθώς ενοχοποιούνται για την εξαφάνιση των κατοικιδίων και συνολικά για την εξάπλωση αυτής της άγνωσης της νόσου στην Βέρεια. Ωστόσο η κατάσταση στην Βέρεια την εποχή της πανδημίας δεν ήταν καθόλου ειδηλιακή όπως αποκαλύπτουν οι αριθμοί. Σε μια πόλη με νοσόδες κλίμα, δίχως υδροδοτικό και αποχετευτικό σύστημα αλλά και ηλεκτρισμό, με ένα πληθυσμό γενικώς υποσυτισμένο και υποτυπώδη υγειονομική φροντίδα, η νόσος δεν θα μπορούσε να την αφήσει ανέγγιχτη. Σύμφωνα με τον γιατρό τον Σταύρο Πολυζωίδη, ο οποίος έζησε την πανδημία στην Βέρεια, η ισπανική γρίπη προκάλεσε στην Βέρεια τον θάνατο πάνω από 80 ανθρώπων, με πρώτο θύμα της έναν αρμένιο πρακτικό οδοντίατρο, τον Κυρκόρ. Μάλιστα, όπως ο ίδιος ο Πολυζωίδης αναφέρει στις αναμνήσεις του, απαγορεύτηκε την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας η κοδωνοκρουσία των εκκλησιών στις κηδείες για ψυχολογικούς λόγους. Ένα ακόμη στοιχείο που κατόρθωσα να αλλιεύσω και είναι ίσως ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε και στην Ήπεθρο, αφορά τον αριθμό των θανάτων στο χωριό Νησί Μαθίας, το οποίο θρύνησε 40 νεκρούς από την Ισπανική γρίπη. Αριθμός τεράστιος, αν σκεφτείτε την αριθμητική κλίμακα του χωριού. Ελλείψη άλλων στοιχείων είναι συνεπώς παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε στατιστική εκτίμηση των κρουσμάτων που εκδηλώθηκαν στη Βέρεια την περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, ένας αριθμός άνω των 80 νεκρών υποψιάζει για σημαντικό αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με έναν γενικό πληθυσμό 16.000 περίπου κατοίκων. Είναι βεβαίως άξιον απορίας που θάβονταν αυτοί οι νεκροί, δεδομένου ότι στην Βέρεια ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το υφιστάμενο μέχρι σήμερα ενιαίο νεκροταφείο.
Όπως επίσης βέβαια θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπήρξαν θάνατοι από την ίδια αιτία και στο στρατόπεδο των Γάλλων. Εκτιμάται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ότι περίπου 680 Γάλλοι απεβίωσαν στη Βέρη από διάφορες αιτίες και θάφτηκαν στο γαλλικό νεκροταφείο που είχε δημιουργηθεί στην πόλη, στην περιοχή του εργοχωρίου πίσω από τα πολυκλαδικά, εκεί που βρίσκεται ο καταβλισμός των Ρωμά. Πάντως, από τα αρχεία του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρονται 177 περιπτώσεις ρεθοδικών με καταγραμμένο τόπο θανάτου τη Βέρεια. 24 θάνατοι το 1916, 62 νεκροί το 1917 και 91 το 1918. Οι στρατιωτικοί προέρχονται από τη Γαλλία, αλλά πολλοί ανήκουν στα αποικιακά στρατεύματα, ενώ ως αιτίες θανάτου αναφέρονται άλλοτε τα τραύματα πολέμου, αλλά κυρίως ασθένεια εν υπηρεσία, δίχως ειδικότερη διάκριση αυτής, ώστε να μας επιτρέπεται η ελάχιστη στατιστική εκτίμηση της εξάπλωσης της νόσους στο στρατόπεδο των Γάλλων. Η μοναδική γνωστή περίπτωση της αιτίας θανάτου αφορούσε την νοσοκόμα Jean Camille Marie Graverol, η οποία όμως είχε αποβιώσει από τη φοηδή πυρετό στις 27 Σεπτεμβρίου του 1917, σε ηλικία 57 χρόνων, και τα φόπλακά της είναι το μοναδικό υλικό κατάλοιπο της παρουσίας των Γάλλων στη Βέρεια. Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω δύο επιλογικά συμπεράσματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την απουσία αναφορών για τις εκδηλώσεις αυτών των επιδημικών ή πανδημικών νόσων σε κείμενα ιστοριογραφικά, λογοτεχνικά ή ακόμα και στην εμπορική λογογραφία της εποχής, όπως τουλάχιστον μας δείχνουν τα τεκμήρια, και αυτό νομίζω μας δείχνει ότι οι κοινωνίες του 18ου, του 19ου και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα ήταν κοινωνίες τόσο ζυμωμένες με τον θάνατο από ποικίλες αιτίες, κυρίως πολεμικές, και για το λόγο αυτό το αποτύπωμα αυτό των επιδημικών ή πανδημικών νόσων δεν είναι σήμερα διακριτό. Όπως συμβαίνει λόγω χάρη σήμερα με τον κορονοϊό, θυμηθείτε, ας πούμε, την ανησυχία προκάλεσε στη Βέρεια η εμφάνιση ενός και μόνο κρούσματος, έτσι. Τώρα πλέον το αποτύπωμα είναι διακριτό λόγω της κοινωνίας της πληροφορίας, αφού κανείς, πληκτρολογώντας, μετράει εκατομμύρια αποτελεσμάτων στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Ακόμα και η φωνικότερη πανδημία της Ισπανικής γρίπης πέρασε κυριολεκτικά σαν αερικό και δεν κατακάρτισε καθόλου στις μνήμες των ανθρώπων και ούτε ρέθησε παλαιότερους και νεότερους ερευνητές και συγγραφείς. Και ένα δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ότι ο COVID-19 ως νέα σύγχρονη πανδημία, που έρχεται όμως από τα παλιά, έχει αποδειχθεί τελικά πιο δημοκρατικός και καθόλου ταξικός. Πλήττει αδιακρίτως φτωχούς και πλούσιους. Από τον Μπόρις Τζόνσον και τον Μπολσονάρο μέχρι τους μουσουλμάνους του Αιχίνου της Ξάνθης. Σας ευχαριστώ πολύ.